Κυρίε και κύριοι, καλώ ήρθατε. Εμεί επιμένουμε και μένουμε στον χώρο τη υγεία και αυτή τη στιγμή κοντά μα είναι ο κύριο Φώτη Αρχοντοβασίλη, χειρουργό και διευθυντή τη 6η Χειρουργική Κλινική του Κέντρου Αριστεία Χειρουργική Κοιλών του Metropolitan General. Καλώ ήρθατε, σα ευχαριστούμε πολύ. Καλώ σα βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το σημερινό μα θέμα θα είναι κύλε κυλιακού τυχώματο και νέε ρομποτικοί μέθοδοι. Οπότε να ξεκινήσουμε απευθεία από αυτό, να μα πείτε τι είναι οι κύλε και πώ εμφανίζονται στου περισσότερου. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για κύλε του κυριακού τυχώματο. Γιατί καμιά φορά οι άνθρωποι μπερδεύονται και νομίζουν ότι μιλάμε και για κύλε τη πονδυλική στήλη. Εντελώ διαφορετικά πράγματα. Κύλε λοιπόν τη κοιλιά του κυριακού τυχώματο. Να το πούμε απλά, πρόκειται για ανοίγματα, χάσματα. Τρύπα σε κάποιο σημείο του κυριακού μα τυχώματο, η οποία τρύπα άνοιξε για κάποιου λόγου γιατί σηκώναμε πολλά βάρη γιατί είχαμε κάνει ένα παλιό χειρουργείο και σε εκείνο το σημείο ήταν αδύναμο το τείχωμα. Yeah. Γιατί μια γυναίκα έκανε ένα-δύο παιδάκια, οπότε χαλάρωσαν τα κοιλιακά τα τυχώματα. Και από αυτή την τρύπα επιτρέπεται, όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες, να περάσει περιεχόμενο από την κοιλιά προς τα έξω. Πώς ήταν παλιά οι παλιές οι με τις αμπρέλες που έσκαγε λίγο το λάστιχο και πεταγόταν η σαμπρέλα. Κάπω έτσι είναι η κύλη του κυλιακού τυχόντο. Και σε ποιε ηλικίε συνήθω εμφανίζονται, Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει σαφή ηλικιακή κατανομή. Μπορεί να παρουσιαστούν σε πολύ μικρά παιδιά και βρέφη, σπάνια mm. αυτό είναι μια α, διαταραχή περί τη διάπλαση, δηλαδή mm. αμέσω μόλις γεννιέται το παιδάκι, σπάνιο. Συνήθω όμω θα παρατηρηθούν σε ανθρώπου που έχουν περάσει την εφηβική ηλικία και που έχουν αρχίσει ήδη να έχουν κουράζονται να κουράζονται από τη ζωή, να έχουν σηκώσει βάρη, όχι μόνο τα οικογενειακά, να έχουν κάνει μια χειρονακτική εργασία γυμναστήριο. Οπότε θα λέγαμε ότι το πικ των ηλικιών είναι από τα 40 μέχρι τα 60, χωρί να μην υπάρχουν και τα ακραία όρια. Μπορούν να επηρεάσουν άλλα τυχόν υποκείμενα νοσήματα ενό ασθενού. Μία κύλη του κυλιακού τυχώματο έχει δικά προβλήματα μπορεί να υπάρχουν άλλα νοσήματα που να επηρεάσουν την ίδια την κύλη. Παράδειγμα, να είναι κάποιο καρδιοπαθή ή να έχει διαταραχέ τρέψη ή να είναι ένα καπνιστή. Αυτά όλα αυξάνουν την πιθανότητα δημιουργία κύλη του κυλιακού τυχώματο. Και από τη μεριά τη, η κύλη του κυλιακού τυχώματο μπορεί να προκαλέσει άλλα προβλήματα. Όπω θα δούμε και στι φωτογραφίε, όπω θα σα πω και αμέσω, το βασικό πρόβλημα είναι όταν βγαίνει το έντερο έξω, mm -hmm. να μπορεί να ξαναμπαίνει μέσα. Κατά συνέπεια, επειδή το έντερό μας δεν είναι φτιαγμένο να χώνεται μέσα σε τρύπε, πρέπει να ζει ελεύθερο μέσα στην κοιλιά. Αν βγει έξω και παραμείνει και δεν μπορεί να μπει μέσα, τότε υπάρχει μεγάλο κίνδυνο να δημιουργηθεί περίσφυξη. Η περίσφυξη είναι κάτι το οποίο βάζει σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενού, γιατί το έντερο συμπεφορείται, δεν μπορεί να ζήσει. Κύριε Έρχοντο Βασίλη, πώ ακριβώ γίνεται η η διάγνωση γι' αυτό. Δηλαδή, ο ασθενή τι αισθάνεται. Σωστά. Καταρχήν, η διάγνωση τι περισσότερε φορέ τίθεται από τον ίδιο τον ασθενή. Οι περισσότεροι ασθενεί έρχονται στο ιατρείο και μου λένε: Γιατρέ, έχω κύλι. Τι καταλαβαίνει λοιπόν ο ασθενή, Βλέπει ένα εξόγκωμα στο κυλιακό του τείχομα, το οποίο την ώρα που κάνει μπάνιο ή το βλέπει ο σύντροφό του, βλέπει ότι αυτό δεν υπήρχε. Κάτι που πετάει, Μπορεί να είναι στη βουβονική χώρα, θα ονομαστεί βουβονοκύλι. Mm -hmm. Μπορεί να είναι στον ομφαλό, ομφαλοκύλι και σε διάφορα άλλα σημεία παίρνει το όνομα. Άρα βλέπει κάτι που πετάει όταν βύχει και όταν σηκώνει βάρη, αλλά όταν ξαπλώσει εξαφανίζεται. Mm -hmm. Επίσης αυτό που κάτι πετάει μπορεί να τον ενοχλεί και λίγο. Ξέρετε, χαμογελούσα πριν που λέγατε ότι ο ασθενή καμιά φορά είναι εκείνο που κάνει και τη διάγνωση, και σκέφτομαι πόσοι ασθενεί έχουν έρθει ήδη ενημερωμένοι από έτοιμη, τα social έτοιμη. media, από το ίντερνετ γενικότερα. Εγώ, Βακίλη, θέλω να χειρουργηθώ με αυτή τη μέθοδο. Τέλος, έτοιμοι. Οπότε έχουν κάνει για τη διάγνωση, ξέρουν και τι είναι, σα λένε και για τη θεραπεία. Ναι, ναι. Αυτό είναι πλέον <laughs> ίδιο τη εποχή μα. Όχι μόνο στην ιατρική, αλλά και παντού. Στη μηχανική, στη νομική, παντού. Και επειδή, όπω αναφέρουμε χαριτολογώντα, μόνο για κινδύνου μιλάει το διαδίκτυο όταν κάνουμε ερωτήσει για ιατρικά θέματα, πείτε μα εσεί την αλήθεια. Ποιο είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί από μια κύλη. Όταν έρχονται λοιπόν οι ασθενεί στο γιατρό, ο γιατρό βλέπει με την κλινική εξέταση που είναι ο βασικός τρόπος διάγνωσης, μπορεί να χρειαστεί και κανένα υπέρηχο ή εξονική τομογραφία. Uh -huh. Ενημερώνουμε λοιπόν τον ασθενή ότι μια κύλη του κοιλιακού τυχώματος έχει τρεις λόγους που πρέπει να χειρουργηθεί. Δεν είναι αισθητικό το πρόβλημα, α, κάτι πετάει, δεν με ενοχλεί. Πρώτον, αρχίζει και τον πονάει τον ασθενή. Δεύτερον, όσο την αφήνουμε μεγαλώνει. Άρα αν έρθει κάποιο με μια κύλη δύο εκατοστά, και το αμελήσει, μετά από ένα χρόνο θα έχει γίνει πέντε εκατοστά. Mm -hmm. Μετά από δύο χρόνια περισσότερο. Άρα όσο περνάει ο καιρό μεγαλώνει. Και τρίτον, και το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπαμε πριν. Υπάρχει κίνδυνος να βγει έντερο έξω και να κάνει περίσφυξη. Εκεί ο ασθενής έχει στη διάθεση του 8 ώρες για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ε... το επίγον της περίσφυξης. Επομένως θεραπεύεται μόνο με χειρουργείο, σωστά. Πολύ σωστά. Είναι από τις παθήσεις που δεν έχουν χάπια, αλυφές, κρέμε, θεραπείε, άλλε. Και με τι πολύ μικρέ κύλε που αναφέρατε, ε, εκείνε τι χειρουργούμε αμέσω, επεμβαίνουμε δηλαδή αμέσω, τι παρακολουθούμε για ένα χρονικό διάστημα. Τι ακριβώ κάνουμε όταν πολύ έρχεται σωστή ένα τελευταία ερώτηση. Όταν έχουμε μια πολύ μικρή κύλη, παλαιότερα πιστεύαμε και λέγαμε ότι άστο και το βλέπουμε. Mm -hmm. Πλέον ξέρουμε ότι αν τα αφήσουμε σίγουρα θα μεγαλώσει, άρα θα βάλουμε σε κίνδυνο τον ασθενή γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει περίσφυξη κατά συνέπεια. Και αυτό είναι βασικό. Όταν παρουσιαστεί μια κύλη, τη χειρουργούμε το συντομότερο γιατί δεν υπάρχει τίποτα καλό να περιμένουμε από αυτή την κύλη. Mm -hmm. Και όπω λέμε και σε, άλλε ασθένειε και άλλα χειρουργία, πόσο δύσκολο μπορεί να είναι ένα χειρουργείο που έχει να κάνει με κάτι τόσο μικρό, των δύο εκατοστών κτλ. Σίγουρα η τεχνολογία βέβαια και η χειρουργική και η επιστήμη έχει προχωρήσει. Ποιε είναι οι τελευταίε εξελίξει, ειδικά στον κομμάτι των κοιλών, Υπάρχουν νεότερε τεχνικέ που, τεχνητές, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, όπω για παράδειγμα η ρομποτική. Φυσικά. Μέχρι και το 1990 ήταν στάνταρ όλες ανοιχτές επεμβάσεις. Mm -hmm. Μετά ήρθε η λαπαροσκοπική χειρουργική. Και μετά για 25 σχεδόν ολόκληρα χρόνια δεν υπήρξε καμία εξέλιξη. Ως που φτάσαμε 2016-2017 όπου βγήκαν καινούργιες τεχνικές από φωτισμένους Αμερικανούς χειρουργούς, οι οποίες ονομάστηκαν Σιλίβδιν ή με αυτέ τι τεχνικέ λοιπόν έχουμε πολλά πλεονεκτήματα στο να φτιάξουμε μεγάλε σκυλέ από μικρέ μέχρι μεγάλε που παλιότερα έπρεπε να γίνουν ανοιχτά χειρουργία ή δεν φτιαχνόντουσαν εύκολα. Με αυτέ τι τεχνικέ για να μην κουράζουμε τον κόσμο, κάνουμε ανακατασκευή του κοιλιακού τυχώματο, okay. φτιάχνουμε σωστά το κοιλιακό τείχωμα, βάζουμε πλέγμα στη σωστή του θέση, όχι μέσα στην κοιλιά αλλά ανάμεσα στου μη. Και το πιο σημαντικό είναι ότι αυτέ τι τεχνικέ πλέον γίνονται ακόμα καλύτερα με τα τελευταία γενιά ρομποτικά συστήματα τα οποία έχουμε και στην Ελλάδα τα δέκα τελευταία χρόνια. Επομένω, πώ αντιμετωπίζουν οι ασθενεί αυτέ τι νέε τεχνικέ, γιατί όπω είπαμε, είναι και ενημερωμένοι ήδη. Αν το επιλέγει ο ασθενή ή αν το επιλέγει ο γιατρό, ανάλογα με την περίπτωση, και τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητα του ασθενού και τη μετέπειτα ζωή του. Όταν ο ασθενή πάει σε έναν εξειδικευμένο χειρουργό κοιλών, γιατί όπω ίσως πούμε και στη συνέχεια, ο χειρουργός που θα ασχοληθεί με μια κύλη πρέπει να είναι εξειδικευμένο στις κύλες. Ο εξειδικευμένο χειρουργός κυλών θα αναπτύξει στον ασθενή όλες τις διαθέσιμες τεχνικές που υπάρχουν για την αντιμετώπιση του προβλήματός του καθαρά για το συγκεκριμένο ασθενή. Οι περισσότεροι ακόμα δεν γνωρίζουν τις τεχνικές ITEP, e οπότε θα κάτσει ο γιατρός αναλυτικά να του εξηγήσει τι σημαίνει αυτή η τεχνική. Και να του εξηγήσει και το όφελο που θα έχει. Γιατί αυτοί οι ασθενεί φεύγουν την ίδια ή την επόμενη μέρα από το νοσοκομείο. Από τότε δηλαδή από την στιγμή που θα γίνει το χειρουργείο, αμέσω την επόμενη μέρα μπορεί να επιστρέψει και στι κανονικέ δραστηριότητε του. Τις και μάλιστα, αν κάνει μικρέ κύλε Οπότε... ή βουβονοκύλε ή ομφαλοκύλε, φεύγει μετά από τρει ή τέσσερι ώρε από την επέμβαση. Μετά από μια πρώτη αφαίρεση, πόσο συχνό είναι να ξαναεμφανιστούν. Ω, ωραία ερώτηση. Αυτό εξαρτάται από το πόσο καλή δουλειά έκανε ο χειρουργό, πόσο καλά υλικά μπήκαν, πόσο καλά συμμορφώθηκε ο ασθενή με τι οδηγίε του γιατρού μετά. Και αν υποθέσουμε λοιπόν ότι όλα αυτά γίναν σωστά και ωραία, τότε αν η επέμβαση έγινε με την τεχνική τεπ, e το ποσοστό υποτροπή κυμαίνεται από 0,8 μέχρι 1 με 2% ανάλογα με το είδο τη κύλη. Φανταστείτε ότι αν το, το συγκρίνουμε με τι παλιότερε λαπαροσκοπικέ οι ανοιχτέ επεμβάσει, αυτά τα ποσοστά φτάνουν μέχρι και στο 16%. Άρα έχουμε πέσει. Δώσατε κάποια βασικά κριτήρια για το πώ πρέπει κάποιο να επιλέξει τον κατάλληλο γιατρό για να προχωρήσει σε μια τέτοια επέμβαση. Ποια είναι αυτά, τι, δηλαδή τι πρέπει να προσέξει. Η αλήθεια είναι ότι όπως και σε όλες τις ειδικότητε, ακόμα και αν θέλετε και σε όλες τις επιστήμες, υπάρχει συνεχής υπέρεξη δίκευση. Έτσι λοιπόν και η χειρουργική των κυλών είναι μια εντελώς ξεχωριστή εξειδίκευση της γενικής χειρουργικής. Κατά συνέπεια, ο ασθενής πρέπει όταν έχει μια κύλη να αναζητήσει έναν εξειδικευμένο χειρουργό κοιλών. Ένα χειρουργό δηλαδή ο οποίος γνωρίζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις, έχει εξειδικευτεί σε αυτές τις τεχνικές. Αν θέλετε κάνει μόνο αυτές τις επεμβάσεις. Okay. Έχει εξειδικευτεί στο ρομπότ στα ρομποτικά χειρουργικά συστήματα, όπως και εμείς στην κλινική μας στο Metropolitan General έχουμε τον DaVinci XI, χρειάζεται εξειδίκευση και επιστοποίηση. Πρέπει να αναζητήσει έναν χειρουργό ο οποίος έχει επιστοποιηθεί. Και εμείς, η ομάδα μας, έχουμε επιστοποιηθεί από την Αμερική για να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Και στο νοσοκομείο μας έχουμε φτιάξει το κέντρο αριστείας, όπου έχει επιστοποιηθεί. Και έχω τη χάρα να είμαι διευθυντή του κέντρου αριστείας. Πρέπει να έχει βγει στο εξωτερικό να έχει μάθει τεχνικές. Και αν είναι και διευθύντη και μιας κλινικής, είναι ακόμα καλύτερα. Θα μας περιγράψετε λίγο την διαδικασία. Όταν έρχεται ένας ασθενής, γίνεται η διάγνωση. Είπατε ότι το καλύτερο είναι να περάσει το συντομότερο δυνατό. Πόσο σύντομα μπορεί να περάσει ένα τέτοιο χειρουργείο ρομποτικής, όπως αναφέρουμε. Όταν ο ασθενή καθορίσει μαζί με τον γιατρό του την ημερομηνία τη επέμβαση, υποβάλλεται στην επέμβαση, φεύγει την ίδια ή την επόμενη μέρα ανάλογα με το είδος της σκύλης και στη συνέχεια για λίγες μέρες απλά πρέπει να είναι προσεκτικός, να μην μας σηκώνει βάρη και να μην κουραστεί. Όμως από τη μεθεπόμενη κιόλα ημέρα περπατάει, κινείται, μπορεί να οδηγεί το αυτοκίνητό του, αλλά για λίγες μέρες δεν πρέπει να σηκώσουμε βάρη. Κύριε Χατζημασίλη, και μια ερώτηση που ίσω να έπρεπε να έχει γίνει στην αρχή, αλλά τα ερωτήματα προκύπτουν συνεχώ. Ε, υπάρχει κάποια προδιάθεση στου ασθενεί. Ωραία ερώτηση. Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια λέγαμε ότι δεν υπάρχει καμία προδιάθεση. Είναι καθαρά επίκτητη κατάσταση. Δηλαδή, δημιουργείται α, κατά τη διάρκεια τη ζωή. Τώρα, ξέρουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιε διαταραχέ στο κολαγόνο, κάποιε τύπου 1 έω 4 λέγονται. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που καμιά φορά βλέπαμε στο δημοτικό και χαζεύαμε τα παιδάκια που φέρναν τον αντίχειρα μέχρι πίσω ναι. και που έχουν μια πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Αυτέ είναι διαταραχέ κολαγόνωση που κάνουν πιο ευαίσθητο το κυλιακό τείχο μα το να ανοίξει μια τρύπα. Άρα, θα μπορούσε να υπάρχει και μια γενετική διαταραχή. Και σε άλλα κοινά χαρακτηριστικά των ασθενών σα και με βάση την πολύχρονη εμπειρία σα. Είναι, οι ασθενεί περισσότερο είναι γυναίκε ή άνδρε. Παίζει κάποιο ρόλο το φύλλο, Το φύλλο αυτό καθ' αυτό δεν παίζει ρόλο για την κύλη, αλλά παίζει ρόλο για το είδο τη κύλη. Για παράδειγμα, οι βούβονοκύλε, οι κύλε δηλαδή που αναπτύσσονται στι βουβονικέ χώρε, είναι πολύ πολύ πιο συχνέ στου άνδρε. Mm -hmm. Οι μυροκύλε είναι λίγο πιο συχνέ στι γυναίκε. Και οι όμφαλοκύλε έχουν λίγο πιο συχνή εμφάνιση στι γυναίκε σχέση με του άντρε. Άρα βλέπουμε ότι δεν είναι το φύλλο που καθορίζει ποιος θα πάθει την κοιλή, αλλά είναι η μορφή της κύλη που εμφανίζεται περισσότερο ή λιγότερο συχνά σε ένα από τα δύο φύλλα. Ξέρετε, συχνά λέμε ότι το μέλλον τη ιατρική βρίσκεται στην εξατομικευμένη ιατρική. Και τώρα και με τη ρομποτική, αλλά και με την βοήθεια τη τεχνητή νοημοσύνη το βλέπουμε συνεχώ. Εδώ, ποιο θα μπορούσε να είναι το μέλλον, Ωραία ερώτηση. Σίγουρα η ρομποτική χειρουργική έχει αλλάξει τα δεδομένα το γεγονός ότι προστίθεται η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ακόμη περισσότερο τα δεδομένα. Όπως επίσης αλλάζει τα δεδομένα και το γεγονός ότι αυξάνονται συνεχώς οι ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων. Mm -hmm. Άρα, σε λίγα χρόνια, πολύ σύντομα, έχουν γίνει ήδη πιλωτικά κάποιε κάποιες τέτοιες επεμβάσεις. μπορεί να χειρουργώ εγώ από την Αθήνα έναν ασθενή στο Τόκιο. Αυτό φαντάζει Με ρομποτική μακρινό. χειρουργική. μακρινό. Όχι πολύ. Σας... Το Δεν είναι καθόλου πολύ. Έχει γίνει ήδη σε πιλωτικά προγράμματα. Άρα το πιο σημαντικό που βλέπουμε είναι ότι θα εκμυδενιστούν οι αποστάσεις. Κύριε Αρχοντοβασίλη, σας ευχαριστούμε πάρα εγώ πολύ εγώ για όλες αυτές τις πληροφορίε. πληροφορίες. Εγώ. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Επίσης. Ήταν ο κύριος Φώτης Αρχοντοβασίλης, χειρουργός και διευθυντής της 6ης Χειρουργικής Κλινικής του Κέντρου Αριστείας Χειρουργικής Κυλών του Metropolitan General. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.